σας έχω σήμερα. Σήμερα θα σας δείξω τι τρώω μέσα στην ημέρα μου. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, είμαι ακόμα vegetarian, αλλά η καθημερινότητά μου τρώω κυρίως vegan. Αποφεύγω τελείως τα γαλακτοκομικά και οτιδήποτε ζωικό. Οπότε και σήμερα οι συνταγές θα είναι vegan, που σημαίνει ότι τώρα είναι και η περίοδος νηστείας. Επομένως, όποιος νηστεύει μπορεί να τις δοκιμάσει. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρωινό. Έχω κάνει τη γυμναστική μου, έχω full ενέργεια σήμερα, έχω ξυπνήσει από πρωί όπως είδατε, έχω κάνει το μπανάκι μου. Για πρωινό σήμερα θα φτιάξω acai bowl. Πάμε να το φτιάξουμε γιατί έχω πεθάνει της πείνας. Έχω πάρει αυτό εδώ από το βιολογικό χωριό, ο οποίος είναι πουρές ασαΐ, διαφορετικά μπορείτε να βρείτε σκόνη ασαΐ. Στην κατάψυξη βάζω μπανάνες, γιατί τα smoothies και αυτά τα bowls που φτιάχνω βγαίνουν πολύ πιο κρεμώδεις με παγωμένες μπανάνες. Σιρόπι αγάβης, οτιδήποτε γάλα θέλετε. Και εγώ βάζω και πρωτεΐνη αρακά μέσα, γιατί χρειάζομαι έξτρα πρωτεΐνη μετά τη γυμναστική. Μέσα είναι αυτά εδώ τα φακελάκια, τα οποία τα ανοίγεις και απλά βάζεις μέσα. Πολύ λίγο γάλα για αρχή. Όσο πιο πολύ γάλα βάλετε, τόσο πιο αραιωμένο θα είναι, ενώ όσο πιο λίγο θα γίνει πιο πηχτό. Κάποια blender δεν είναι τόσο δυνατά και το δικό μου θέλει λίγο βοήθεια για να διαλυθούν τελείως όλα τα υλικά. Οπότε το βλέπετε, άμα σας κολλάει προσθέτετε γάλα, αλλιώς το κουνάτε που και που, το ανακατεύετε με ένα κουτάλι για να διαλυθεί τελείως. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι ωραία γεύση που έχει. Πρέπει να το δοκιμάσετε. Θέλω τώρα να φτιάξω ένα banana bread, γιατί έχω τρεις μπανάνες οι οποίες είναι ιδανικές για banana bread, γενικά για να τις χρησιμοποιήσω για γλυκό. Είναι εδώ πέρα σίγουρα τρεις εβδομάδες και τις κρατάω για να φτιάξω κάποια στιγμή κάποιο γλυκό. Έφτασε επιτέλους αυτή η μέρα. Νομίζω σας την έχω ξαναδείξει αυτή τη συνταγή, αλλά είναι μια πολύ κλασική συνταγή που τη χρησιμοποιώ πάντα και πετυχαίνει πάρα πολύ εύκολη σε ένα μπολ όλα μαζί. Απλά νομίζω ότι την έκανα με αυγά, ενώ τώρα δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυγά. Πάμε να φτιάξουμε το banana bread. Είναι ώρα να φτιάξω το μεσημεριανό μου. Σήμερα θα κάνουμε κάτι που το έχω ξαναφτιάξει. Έχω δει στο TikTok έναν τρόπο να φτιάχνουμε τις πατάτες λίγο διαφορετικό. Βράζουμε baby πατάτες, τις έχω βάλει τώρα και βράζουνε. Και μετά τις πατάμε με ένα ποτήρι σε ένα ταψί και τις βάζουμε στο φούρνο και γίνονται σαν chips τραγανές. Είμαι πολύ περίεργη να τις δοκιμάσω. Και θα το συνδυάσω μαζί με τόφου. Αυτό εδώ το έχω πάρει από το βιολογικό χωριό και είναι με πέστο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Το οποίο θα το κάνω σαν μοτσαρέλα sticks. Θα το βουτήξω σε φρυγανιά, σε κρυμμένη φρυγανιά. Πιστευτείτε με, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν έχετε όρεξη, κάποια στιγμή να το φτιάξετε. Θέλω 2 μπολ. Στο ένα μπολ θα βάλω λίγο γάλα. Και στο άλλο θα βάλω κρυμμένη φρυγανιά. Και θα το κόψω σε κύβους.
πλευρά, θα τα αναποδογυρίσω 10 λεπτά την άλλη στον αέρα. Βάζω αλάτι βολικό, μπέρι, θέλω να τις φάω. Τις βάλω στο φούρνο για περίπου 20 λεπτάκια. Τέλειο. Στο Instagram μοιράστηκα μαζί σας ένα πρόβλημά μου τον τελευταίο καιρό, το οποίο το είχα και πέρσι ακριβώς την ίδια περίοδο, για την κοιλιά μου. Γενικά πρίζομαι πάρα πολύ, αλλά πέρσι νόμιζα ότι ήταν λόγω της αλλαγής της διατροφής και είχα πάει και σε διατροφολόγο. Με συμβούλεψε πώς πρέπει να τρώω ώστε να μην κάνω υπερβολές στα φρούτα και στα λαχανικά και στα όσπρια, και μου έδωσε και κάτι, όχι προβιωτικά, ένα άλλο φαρμακάκι ήταν τέλος πάντων, σαν τζέλ που το έβαζα στο νερό. Και μετά από ένα μήνα διατροφής της συγκεκριμένης μου πέρασε. Και ήμουνα φυσιολογική και ξαναγίνεται πάλι το ίδιο φέτος, ενώ η διατροφή μου δεν έχει αλλάξει καθόλου, δηλαδή ένα χρόνο και κάτι η διατροφή μου είναι ακριβώς ίδια. Όσπρια, λαχανικά, φρούτα, υδατάνθρακες, αυτή είναι η διατροφή μου, δεν έχει αλλάξει. Δεν είναι ότι τρώω τώρα περισσότερα φρούτα, τώρα τρώω περισσότερα όσπρια. Παρ' όλα αυτά, με το που ήρθα στο σπίτι, νομίζω, ναι, με το που ήρθα στο σπίτι, άρχισα να πρίζομαι πάρα πολύ. Τώρα η κοιλιά μου είναι πιο φυσιολογική και πάλι ένα πρίξιμο υπάρχει. Αλλά εντάξει, πάντα έχω κοιλιά, οπότε το δεν μου φαίνεται παράξενο. Το άλλο όμως, όταν το παθαίνω, είναι τόσο ενοχλητικό. Πέρα από το ότι προσπαθώ πάρα πολύ με τη διατροφή μου, όπου κάπου απογοητεύομαι όταν βλέπω την κοιλιά μου να είναι έτσι, αλλά ξέρω ότι είναι ξεκάθαρα πρίξιμο. Απλά και πάλι, όσο καλά και να το έχω στο μυαλό μου ότι εντάξει δεν είναι πάχος, είναι κάτι που θα φύγει, με ρίχνει πάρα πολύ ψυχολογικά. Μου στείλατε πάρα πολλές γυναίκες ότι το έχετε περάσει, ότι το περνάτε κι εσείς. Μου είπατε για τη λακτόζη. Λακτόζη εγώ δεν καταναλώνω στην καθημερινότητά μου. Γενικά λακτοκομικά δεν τρώω. Νομίζω είναι ξεκάθαρα ψυχολογικό. Έχω κλείσει και στη γιατρό να πάω αυτή τη βδομάδα. Λίγο για να το συζητήσω και με έναν ειδικό. Απλά τόσο καιρό έλεγα ότι εντάξει θα περάσει, είναι ψυχολογικό, είναι άγχος, είναι όλα μου βγήκαν μαζεμένα τώρα. Αλλά τώρα θα πάω να δούμε λίγο τι θα γίνει. Πάντως σήμερα είμαι πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι με πειράζει πάρα πολύ ο ύπνος, εμένα προσωπικά. Έχω άγχος και δεν κοιμάμαι πολύ. Νομίζω αυτά τα δύο με πειράζουν πάρα πολύ. Αυτά. Επίσης, θέλω να σας δώσω μερικά tips, γιατί γενικά με ρωτάνε πώς τα καταφέρνω, να είμαι αδύνατη κτλ. Γενικά, εγώ θεωρώ ότι δεν έχω το καλύτερο σώμα. Δεν επιδιώκω να έχω το καλύτερο σώμα. Θέλω να έχω ένα υγιές σώμα. Σίγουρα, όταν βλέπω κάποια αποτελέσματα στη γυμναστική, όταν είμαι πιο δυνατή, με παρακινεί και μ' αρέσει να με βλέπω. Γενικά, να μου κάνουν τα ρούχα μου, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Ο στόχος μου είναι το να είναι καλά η υγεία μου και το πώς νιώθω εγώ μέσα μου. Πρώτο tip που μπορώ να σας δώσω είναι γενικά να βάζετε λίγους στόχους. Μην έχετε μεγάλες προσδοκίες. Για μένα μην λέτε, δεν ξέρω, ανάλογα το πόσα κιλά έχετε να χάσετε, μην βάζετε ξαφνικά ότι θέλετε να χάσετε 10 κιλά. Να το πηγαίνετε βήμα-βήμα και για μένα στόχος σας να είναι ότι κάθε κιλό που χάνετε να μην θέλετε να το ξαναπάρετε ποτέ στη ζωή σας. Όχι να πείτε ότι για το καλοκαίρι θα χάσω 5 κιλά και μετά το χειμώνα θα τα ξαναπάρω. Το θέμα είναι να βάλετε στόχο ότι χάνω ένα κιλό, αλλά αυτό το κιλό δεν θα ξαναεπιστρέψει ποτέ. Που σημαίνει ότι κόβω κάτι από τις διατροφικές μου συνήθειες, το οποίο ξέρω ότι δεν είναι πολύ υγιεινό και με παχαίνει, και γίνεται τρόπος ζωής, όχι να το στερηθώ και μετά να το αναζητήσω και να πέσω πάλι με τα μούτρα. Δεύτερο tip είναι να ψωνίζετε αγνά υλικά. Να επιδιώκετε στο σπίτι σας να μην υπάρχουν junk foods και συσκευασμένες τροφές, κρουασάν, chips και τέτοια. Αν έχετε αδυναμία σε αυτές τις τροφές, να βάζετε στον εαυτό σας ότι το Σαββατοκύριακο θα έχω λίγο cheat day, αλλά να μην υπάρχουν στο σπίτι σας, γιατί δυστυχώς
Όταν έχεις μάθει με αυτά τα φαγητά, με το που σου έχει τη λιγούρα, αμέσως το μυαλό σου πάει εκεί. Ενώ όταν δεν υπάρχει στο σπίτι, δεν έχεις επιλογή. Για μένα είναι πολύ σημαντικό στο σπίτι να μην υπάρχουν πειρασμοί. Τουλάχιστον για το διάστημα που γίνεται μια συγκεκριμένη προσπάθεια. Εγώ, ας πούμε, στο ντουλάπι μου έχουν φέρει φίλοι μου και πατατάκια και σοκολάτες, αλλά επειδή έχω μάθει σε αυτόν τον τρόπο ζωής που δεν τα χρειάζομαι, απλά δεν τα τρώω. Και μένουν εκεί και στο τέλος χαλάνε. Εκτός αν έρθουν οι φίλοι μου και τα φάνε. Και τρίτο και σημαντικό tip είναι να προγραμματίζετε τα γεύματά σας. Εγώ, ειδικά όταν δούλευα, τις Κυριακές έκανα ένα meal prep, το οποίο μάλλον θα είναι το επόμενο βίντεο. Έκανα μια προετοιμασία τέλος πάντων με γεύματα, τα οποία είναι εύκολα, είναι υγιεινά. Είναι σημαντικό να μην φτάνετε στο σημείο να πεινάτε και να μην έχετε κάτι υγιεινό να φάτε εκείνη την ώρα. Γιατί άμα δεν υπάρχει στο σπίτι, θα αναγκαστείτε να παραγγείλετε. Οπότε και το να παραγγείλετε δεν είναι και η πιο υγιεινή λύση. Αυτά νομίζω είναι μερικές συμβουλές. Ίσως να τις έχω ξαναπεί. Είναι κάποια στάνταρ βήματα που ακολουθώ στη ζωή μου και που έχω να τα λέω στον κόσμο. Ελπίζω ότι κάθε φορά, άμα σας τα λέω συνέχεια, να κρατάτε έστω και το ένα από αυτά και να τα καθιερώσετε κι εσείς στη ζωή σας. Αυτά για την ώρα. Πρέπει να φύγω και θα τα πούμε σε λιγάκι. Είναι ώρα για βραδινό και λέω να φτιάξω μια γρήγορη σαλατούλα κρύα με αγκουράκι, ντοματούλα και ρεβίθια. Σήμερα ξύπνησα το πρωί από τις 4.30 ώρα. Για το μεταξύ με ρωτήσατε πολύ στο Instagram τι ώρα κοιμάμαι. Είναι ένα μεγάλο θέμα, θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Αυτό είναι του Γιώργου. Αγάπη, είναι έτοιμο το δικό σου. Φτιάχνω το δικό μου και σε φωνάζω, εντάξει. Okay. Λοιπόν, ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Αλλά νομίζω δεν είναι η ώρα τώρα. Δεν είμαι σε φάση να μιλήσω. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τη σαλάτα και ίσως μετά αρχίζω και μιλάω. Ψυχή μου.
μισή. Να απαντήσω λοιπόν στην ερώτηση που είπα προηγουμένως που κάνατε, τι ώρα κοιμάμαι. Συνήθως με το που βάζω τον Γιώργο για ύπνο, εγώ είμαι ήδη έτοιμη με τις πιτζάμες μου, μπανιαρισμένη, έχω πλένω και εγώ δόντια και απλά κάθομαι λιγάκι μόνη μου. Γενικά τηλεόραση αποφεύγω να βλέπω. Οπότε κατά τις 11-11.30 κοιμάμαι. Κάτι που μου είχε πει η διατροφολόγος που είχα πάει πέρσι, είναι κάτι γνωστό, αλλά το άκουγα συνεχώς. Δεν το είχα εντάξει στην δική μου διατροφή, αλλά από τότε που μου το είπε, το έχω πάντα στο μυαλό μου ότι ουσιαστικά σε κάθε γεύμα πρέπει να υπάρχει η πρωτεΐνη, ο υδατάνθρακας και κάποιο λαχανικό ή φρούτο. Είτε τρώτε κρέας είτε δεν τρώτε. Αυτό που μου είπε είναι ότι, για παράδειγμα, όταν τρώμε φασολάκια, το να φας σκέτα φασολάκια είναι λάθος. Αν δεν είσαι vegan, μπορείς να τα συνδυάσεις είτε με κρέας είτε με φέτα. Η φέτα έχει την πρωτεΐνη και μαζί με έναν υγιεινό υδατάνθρακα. Με πολλές φυτικές ίνες, όχι το μακαρόνι, κυρίως κινόα, καστανορίζι, ποιο άλλο μου είπε, τραχανάς νομίζω και τραχανάς νομίζω μου είχε πει. Κάποιο κριτσίνι, ολικής άλεσης ή με χαρούπι, κάτι τέτοιο. Αυτά για σήμερα λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Φιλιά πολλά σε όλους και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.